Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είστε καλά? Ακόμα ναι, δόξα τω Θεώ. Κυρία Καραγκουνή, εσείς βρίσκεστε σε μια περιοχή, βρίσκεστε στην Ισπανία, σε μια χώρα όπου ο αριθμός τόσο των κρουσμάτων όσο και των νεκρών είναι αρκετά αυξημένος. Και θέλω να μου πείτε λίγο πώς είναι η καθημερινότητά σας εκεί στην Ισπανία, για να μας ακούσουν και οι υπόλοιποι Έλληνες, οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι σκέφτονται να σπάσουν την καραντίνα τους, να βγουν έξω, να περπατήσουν λίγο. Εσείς που βλέπετε τους νεκρούς να αυξάνονται καθημερινά, τι τους συμβουλεύετε? Η συμβουλή μου φυσικά είναι να μείνουν όλοι στο σπίτι. Μπορούμε να βρούμε τρόπους να περνάμε όμορφα και στο σπίτι, να μην βγαίνουμε καθημερινά για ψώνια έξω, να πρέπει να προγραμματίζουμε τα ψώνια μας ώστε να τα κάνουμε μια φορά τη βδομάδα, όσο είναι δυνατόν, για να ανανεώνουμε και τα φρέσκα, τα προϊόντα όπως λαχανικά και φρούτα, για να δυναμώνουμε και τον οργανισμό μας, το νοσοποιητικό μας σύστημα. Και γενικότερα και οι βόλτες, η άσκηση που δίνεται άδεια στην Ελλάδα για να βγουν έξω, καλά θα ήταν να κοπούνε. Ασκήσεις μπορούμε να κάνουμε και μέσα στο σπίτι. Δόξα τω Θεώ, ίντερνετ, YouTube και ακόμα και να μην τα έχουμε όλα αυτά, μπορούμε να χοροπηδάμε και μέσα στο σπίτι για να κάνουμε μια κάποια άσκηση. Όλοι εδώ πέρα φωνάζουμε. Αυτά τα λέτε και τον φόβο των εξελίξεων, έτσι, στην Ισπανία. Έχετε ακριβώς δει με τα μάτια σας τι γίνεται και μιλάτε πλέον με εμπειρία για αυτό το πράγμα. Έτσι. Και μάλιστα τώρα, επειδή όπως και να το κάνουμε και οι Ισπανοί λίγο μοιάζουν συνοτροπία με τους Έλληνες, καθότι εμείς εδώ πέρα έχουμε μπει ήδη στη μεγάλη εβδομάδα του Καθολικού Πάσχα, έχουν ενταθεί οι απαγορεύσεις ακόμα περισσότερο, που σημαίνει ότι ενώ μέχρι τώρα στις αυτοκινητοβιομηχανίες υπήρχαν ορισμένοι οποίοι πηγαίνανε και εργαζόντουσαν, τώρα πραγματικά έχουν κλείσει τα πάντα, υπάρχει πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας και οι μόνοι που ακόμα μπορούν να κυκλοφορήσουν είναι νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία και τα αυτοί που εργάζονται στα σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ μόνο αυτά που πραγματικά πουλάνε τρόφιμα όμως. Όχι μάρκετ που πουλάνε και ήδη για το σπίτι παραδείγματος χάρη. Αυτά είναι κλειστά όλα τα πάντα. Μάλιστα. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη, ωστόσο πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε λίγο την κατάσταση. Κυρία Καραγκούνη, σας ευχαριστούμε θερμά και να προσέχετε. Να είστε καλά κι εσείς, να προσέχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μια πολλά από Βαρκελόνη.